Κρατή στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τα χθεσινά γεγονότα. Χρήσο Τσιγουρή, Παναγιώτη Στάθη, καλησπέρα και στου δυο. Χρήσο, να ξεκινήσω από σένα. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει τώρα. Διότι η Κεντρική Επιτροπή αποφάσισε να αποβάλει τον Στέφανο Κασελάκη από την πρόεδρική κούρσα. Ο ίδιο λέει, θα τα πούμε στο συνέδριο, είχε πει δύο μέρε πριν, ξέρω ότι θα ακυρώσουν την εκλογή μου, θα ακυρώσω την ακύρωση στο συνέδριο. Γίνεται αυτό. Νομίζω ότι είναι μια άσκηση την οποία θα δούμε μπροστά μα και είναι πολύ νωρί ακόμα να κάνουμε εκτιμήσει θεωρητικά με όσα αποφάσισε χθε η πλειοψηφία τη Κεντρική Επιτροπή, στι 24 του μηνό, όπου η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου θα φτιάξει μια λίστα με τι υποψηφιότητε, εκεί δεν θα υπάρχει η υποψηφιότητα Κασελάκη. Αυτό λέει χτες είναι η απόφαση. Ακολούθω, το συνέδριο θα κληθεί να οριστικοποιήσει, να εγκρίνει τι υποψηφιότητε. Και μετά στι 8 στο, στις 8 του, στις, στο τέλος του μήνα να πάμε σε εκλογές. Αν Βέβαια... εκεί πάει ο Στέφανος Κασελάκης και πει καλησπέρα σας, είμαι πρόεδρος και είμαι υποψήφιος. Εκεί τι γίνεται. Δεν νομίζω ότι μπορεί από τώρα κανείς να υποθέσει το τι μπορεί να γίνει. Δεδομένου όμως του εχθρικού κλίματος και μιας σύγκρουσης που δείχνει ότι όλες οι πλευρές είναι διατεθειμένες να φτάσουν μέχρι πολιτικού τέλους, καταλαβαίνει κανείς το τι μπορεί να επακολουθήσει το συνέδριο. Βέβαια, Uh, μέχρι τότε υπάρχει πάρα πολλοί δρόμος. Όλοι ετοιμάζονται για τον προεκλογικό τους αγώνα. Και ο Στέφανος Κασελάκης που από χτες ως υποψηφιότητα φέρεται κομμένος. Uh, ετοιμάζει με το επιτελείο του τις επόμενες κινήσεις του. Ωστόσο... Η πλειοψηφία του κόμματο, αυτή που τουλάχιστον αποτυπώνεται στα όργανα, λέει ότι δεν μπορεί να είναι υποψήφιο και τέτοια υποψηφιότητα να φτάσει προσέγγιση στο Συνέδριο. Ωραία, ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο θέμα είναι Χρήστο. Πώ θα φτάσουμε με 25 μέρε ω 8 Νοεμβρίου, αν τότε τελικά γίνει το συνέδριο, πώ θα φτάσουμε με τη μισή κοινοβουλευτική ομάδα εναντίον τη υπόλοιπη, ε, σαν να είναι δύο διαφορετικά κόμματα στα μαχαίρια. Μπορεί να λειτουργήσει έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ ω 8 Νοεμβρίου. Και στην δεταγμένη λειτουργία τη κοινοβουλευτική ομάδα, Νίκο, παραμένει ένα ερώτημα για το επόμενο κρίσιμο διάστημα. Ε, δεν ξέρω αν είναι κομμένη στη μέση. Πάντω υπάρχει ένα αριθμό βουλευτών που στηρίζει. Στεναρά και δημόσια τον κύριο Στέφανο Κασελάκη, ερμηνεύοντα με τη δική του εκδοχή το καταστατικό και κρίνοντας τι διαδικασίε που ακολουθήθηκαν. Ε, και αυτό θα είναι μια ακόμα δύσκολη άσκηση, καθώ ακούσαμε σήμερα αυτή η σύγκρουση στα κομματικά να φτάνει μέχρι και το επίπεδο τη κοινοβουλευτική ομάδα. Για παράδειγμα, ο κύριο Αυλονίτη που μίλησε εδώ στην πρωινή εκπομπή του yeah. Open, ε, έριξε βέλη και στον Νίκο Παπά και στον Σοκράτη Φάμελο και στον Παύλο Πολάκη. Και είπε Λέγοντας, Μάλιστα, καλώντα όποιον ενοχλείται, μάλιστα να τον διαγράψουν. Ε, καταλαβαίνω ότι για αυτή την ώρα προτεραιότητα στην κοινοβουλευτική ομάδα είναι να πέσουν οι τόνοι και να σβήσει η φωτιά που έχει ανάψει με τα όσα προηγήθηκαν. Ωστόσο, έτσι. Τρίτη ή Τετάρτη θα έχουμε συνεδρίαση τη κοινοβουλευτική ομάδα και να Α, δούμε θα πώς εκεί θα πάει η συζήτηση. Πολύ μεγάλο. Να σε ευχαριστήσουμε, Χρήστο. Πάμε στο Παναγιώτη Στάθη, γιατί καταλαβαίνω, Παναγιώτη, βλέπουμε ότι τα πράγματα εξελίχθηκαν όπω ακριβώ τα λέγαμε από το κεντρικό δελτίο του ΟΠΕ. Ακριβώ. Σύγκρουση μέχρι σε σχάτων, ε, Νίκο. Ουσιαστικά αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Ήταν δεδομένο ότι η σύγκρουση αυτή θα αφορούσε τα σύμβολα και τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ. Η λεγόμενη φρουρά Τσίπρα ήταν επίση δεδομένο ότι ήθελε να τελειώσει μια κέξο με τον Κασελάκη. Γι' αυτό και δεν έπαιξε κανένα ρόλο στην απόφασή τη αυτή ε, η έστω και στο παραπέντε απόσυρση του εξοδίκου από την πλευρά του έκτο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν προσχηματική, Κασελ... είπαν οι αυτό είπαν, το έκανε ο Κασελάκης βέβαια, αλλά το έκανε στο παραπέντε. Το ζήτημα είναι άλλο τώρα. Το ζήτημα είναι τι θα κάνει ο Κασελάκης. Λέει ότι εγώ και η ομάδα μου θα πάμε στο συνέδριο και θα ζητήσουμε να ανατρέψουν την, να ανατρέψουν την απόφαση, τα, ε, το συνέδριο δηλαδή, χιλιάδες σύνεδροι, ουσιαστικά την απόφαση των 150 μελών της Κεντρικής Επιτροπής που αποφάσισαν να ακυρώσουν την υποψηφιότητά μου. Αυτό το είπα Παναγιώτη σε κάποιο κορυφαίο στέλεγος του ΣΥΡΙΖΑ της πληροφάσης του 87. Λέω αν σηκωθεί ο Κασελάκης και πει γεια είμαι υποψήφιο. Τι θα γίνει, μου λέει θα δούμε ζωντανά τη διάλυση του κόμματο. Ε, θεωρώ ότι έχει απόλυτο δίκιο. Δεν πρόκειται να τον αφήσουν να το θέσει. Δι αυτό το γεγονό βεβαίω θα σημαίνει αυτομάτω ότι πάμε σε μία μάχη ενδεχομένω και εκτός ορίων από εκεί και πέρα. Το ερώτημα επίση είναι αν θα γίνει το συνέδριο τον ε, Νοέμβριο. Χαστό. Γιατί δεν ξέρω, μην το δένατε και κόμπο από ό,τι καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα, η πρόθεση είναι προφανώ να γίνει. Αλλά δεν ξέρει ποτέ τι μπορεί, πού μπορούμε να φτάσουμε. Εκεί λοιπόν η φρουρά Τσίπρα θεωρείται δεδομένο ότι θα επιχειρήσει να σπρώξει στην έξοδο του οπαδού του Κασελάκη, την ομάδα Κασελάκη. Θα το καταφέρει, δεν, τον θεωρώ, δεν το θεωρώ και πολύ δύσκολο. Ο Κασελάκη πάλι από την άλλη πλευρά, γιατί θα έχει απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, θα έχουν απομείνει τα κλειδιά ουσιαστικά, τα κομματικά γραφεία και χρηματοδότηση. Δεν είναι αμεληταία αυτά βέβαια, αλλά δεν είναι και το άπαν. Ο Κασελάκη όμω από την άλλη πλευρά, χωρί χρηματοδότηση, χωρί κομματική βάση, μπορεί να αντέξει τρία χρόνια. Αν θεωρήσουμε ότι θα γίνουν εκλογέ το 27, χωρί τίποτα από όλα αυτά να είναι στον πολιτικό αφρό. Δύσκολο. Απ' την άλλη πλευρά, μπορεί να επιλέξει να μείνει σιωπηρά στο ΣΥΡΙΖΑ, να μείνει ω ένα πόλο τέλο πάντων, με κάποιου βουλευτέ που τον υποστηρίζουν. Γιατί εγώ δεν ξέρω και πώ είναι αυτοί. Που αυτοί με το το τον Χρήστο Τσουγούρι πριν είναι μεταξύ 10 και 14. Ναι. Αλλά και από αυτού πολλοί έχουν πει πω... ότι αν φύγει δεν θα τον ακολουθήσουν. Άμπραβο, γιατί να σου πω κάτι άλλο, Νίκο μου. Αν τεθεί το θέμα, φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε σίγουροι ότι τον ακολουθήσουν όλοι που λένε ότι τον υποστηρίζουν. Το θεωρώ δύσκολο κι εγώ. Ακριβώ. Άρα ο Κασελάκη. Η άλλη επιλογή που έχει είναι να μείνει στο κόμμα και να περιμένει την επόμενη εκλογική αποτυχία για να βγει πάλι μπροστά. Ναρκοπέδιο. Να μου πεις τώρα, φέξα μου και γλίστρισα μέχρι τότε. Ναρκοπέδιο, ναρκοπέδιο. Αλλά, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε για οτιδήποτε νεότερο θα επανέλθουμε. Πάμε τώρα.